Εκνευρισμένο ο Λιβγεράτος. Σύμφωνα με πληροφορίες, το είδε στο περίπτερο κρεμασμένο. Άρα δεν το ήξερε. Δεν ήξερε καν για τη φωτογράφηση αυτή. Άρα λοιπόν εδώ, όταν έχει δύο ανήλικα παιδιά, δεν ξέρω πώς είναι η επιμέλεια. Δεν τα ξέρω γιατί και εγώ παιδί χωρισμένο γονιών είμαι, αλλά εγώ και ο θελός δεν έγινα δικαστήρια και τέτοια. Δεν ξέρω πώς είναι. Δηλαδή, δεν πρέπει σε, όταν είναι μια τέτοια φωτογράφηση, όταν είναι δουλειά δηλαδή, να ερωτηθεί και ο παπάς αν δίνει τη σένεση του. Όχι, εδώ προφανώς. Δεν ερωτήθηκε, άκου τι λέει. Λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες και το ρεπορτάζ που έχει γίνει, την επιμέλεια των παιδιών την έχει η Εύη Αδάμ. Διότι όπως όλοι σας γνωρίζετε, ο άνθρωπος έχει περάσει πολλά θέματα με την υγεία τώρα, του. Ναι. Έχουμε εξέλιξη όμως αυτό. Να το πω τώρα ή θες μετά. Όχι, εδώ να πεις το θέμα πρώτα. Ωραία. Ο Λάμπρης Λιβγεράτος λοιπόν γράφει στο Facebook. Αναγκάζομαι λοιπόν να πάρω μια θέση δημόσια με αφορμή διάφορα πράγματα που γράφονται και ακούγονται για μένα και τα ανήλικα παιδιά μου. Ναι. Στο διαδίκτυο και την τηλεόραση. Μετά από μια φωτογράφηση που έκανε μαζί τους η πρώην σύζυγός μου και μητέρα τους εν αγνία μου. Εν αγνία μου λέει και το λέει με τρία θαυμαστικά. Εν αγνία μου. Κατηγορώ. Άρα λοιπόν εδώ για πρώτη φορά λέει ο Λιβγεράτος ότι δεν ήξερε για τη φωτογράφηση. Εν αγνία μου λέει. Βεβαίως. Συνεχίζουμε. Κατηγορούμε λοιπόν έμεσα. Πλην σαφέστατα ότι ευθύνομαι και εγώ για τα βιντεάκια που ανεβάζω κατά καιρού στο Instagram ή στο Facebook με τη μικρή μου κόρη ετών 13 να τραγουδά. Και τι ναι. πειράζει αυτό, μωρέ. Δεν πειράζει, λέει, περίμενε. Δεν είναι το ίδιο κάνει. Ναι. Συνεχίζουμε. Το είπε ο Μουτσινάς εδώ που καθόταν εδώ. Δεν το είπε έτσι, ρε παιδί. Έτσι το είπε. Ναι, αλλά δεν το είπε σαν, ναι, δεν το είπε σαν κατηγορό. Είπε ότι. Ναι, αλλά είπε και αυτό να βγάζει. Ναι, εδώ λέει άλλο πράγμα όμως ο Λιβγεράτος. Δεν θυμάμαι κάπου να έχω ανεβάσει το παιδί μου ημίγυμνο να τραγουδήσει ή με ιδιαίτερα σεξι εμφάνιση. Και δεν θυμάμαι να έχω κάνει κάποια σεξι φωτογράφηση με τις αλλήλικες κόρες μου. Πουθενά όμως, ώστε να πρέπει να κριθώ αυστηρά ή ακόμη και να κατηγορηθώ για το αν έπρεπε. Τέλος, αυτό. Ότι άρα λοιπόν τι λέει. Θεωρώ ότι ο Λάμπης άρχισε να ξυπνήσει λίγο. Θεωρώ ότι άρχισε λίγο να ξυπνήσει. Ναι, αλλά τι λέει όμως, κατηγορεί ευθέως. Συγγνώμη, πρώην σύζυγός με τα κορίτσια του φωτογραφήθηκε πριν από δύο χρόνια σε τεύχος με λευκά μαγιό. Αυτό λέει ότι. Αυτό λέει ότι εγώ δεν έχω. Φωτογραφήθηκαν για με λευκά μαγιό. Αυτό που έδειξε εσά πριν από λίγο. Στο χελό ότι βγάλαμε πέρυσι το καλοκαίρι με τις κόρες της πάλι σε σεξι ωραίο κόνσεπτ παραλίας. Τίποτα πρόστιχο, ένα πολύ ωραίο θέμα. Ναι, ο Λάμπης όμως ήταν σε. Ήταν σε κλινική, ρε. Ναι, ρε. Ναι, δεν ήταν σε κλινική. Εντάξει, είχε τώρα πρόβλημα να συνέλθει όμω. Ήταν ένα χρόνο σε κλινική μέσα. Το ξέρουμε ότι είχε ένα θέμα ψυχολογικό. Ήταν σε κλινική νοσηλευόταν ο άνθρωπο. Δηλαδή, έξω, πού να ξυπνήσει. Ήταν πρόστιχο. Εδώ τώρα σου λέει ότι ουσιαστικά βγαίνει ευθέως και κατηγορεί τη γυναίκα του και λέει: εγώ δεν έχω βγάλει ποτέ ημίγυμνα τα παιδιά μου έξω. Αυτό λέει. Ούτε να φωτογραφηθούν ούτε να δουλέψουν. Αφού την επιμέλεια την έχει έρθει. Τι να κάνουμε τώρα. Άλλο επιμέλεια και άλλο ρωτά όμω τον πατέρα του να τα βγάλω σε αυτή τη φωτογράφηση. Μπορώ να πω κάτι. Ωραία, αποφασίζει η Εύη Αδάμ, το κάνουν πολύ ωραία φωτογράφηση. Μια χαρά. Τώρα όμως γιατί να δοθεί τέτοια συνέχεια, δηλαδή. Παιδιά, γιατί είμαστε τόσο υποκριτές και πουριτανοί. Έχετε δει πώς κυκλοφορούν τα κοριτσάκια 12 χρονών. Έχετε δει πώς κυκλοφορούν τα κοριτσάκια 12 χρονών. Δεν μας ενοχλεί αυτό. Ναι, αλλά κυκλοφορούν. Ανεβάζουν τον εαυτό του στο Instagram, στα social media. Ναι, αλλά. Πού, γιατί τόσο είναι να μην το ξέρει, με συγχωρείς. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τόση υποκρισία αυτή τη στιγμή. Θεωρώ υποκριτικό. Δεν είναι ημίγυμνα τα κοριτσάκια με αυτό που δείξαν τον νόμο του εδώ πέρα. Να ενημερωθεί. Μα γιατί δεν ότι δεν μιλάνε ρε παιδιά. Γιατί έχει η γυναίκα αυτή. Okay, πώς θα ενημερωθεί ο πατέρας αφού την επιμέλεια την έχει η μάνα. Ναι, ρε Άρη, αλλά όταν έχουν στοιχειοδώσει καλές σχέσεις ο πατέρας με τη μάνα. Δεν είναι. Εντάξει, την έχει την επιμέλεια η μάνα προφανώς και παίρνει την τελική απόφαση. Όμως ρωτάει, ρε Λάμπη, θα πάω να κάνω μια φωτογράφη 200 μήματα και θα πάρουν και τα παιδιά να χαρτσελίγει. 500 ευρώ δεν ξέρω πώς θα πάρουν. Να την κάνουμε. Μα δεν έχουν Γιώργο σχέση. Φαίνεται. Είναι προσωπικό. Αυτά είναι πολύ προσωπικά λιμέρια. Τι? Και πες ότι το ωραία, εδώ όμως έχουμε και άλλη εξέλιξη. Έχουμε και άλλη εξέλιξη. Πληροφορίες πάντα, για να μην πούνε ότι και τα λοιπά. Λοιπόν, έχει συνεπειμένη Εύη Αδάμ. Δηλαδή, περάσει και τα λοιπά. Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι στα δικαστήρια, διότι ο Λάμπης θα ζητήσει συνεπιμέλεια των παιδιών, προκειμένου να είναι ενήμερος από εδώ και πέρα και τι κάνουν τα παιδιά του. Όχι να τα πάρει να μείνουν μαζί του, θέλει συνεπιμέλεια ώστε να συναποφασίσουν για το τι κάνουν τα ανήλικα παιδιά του. Συγγνώμη, να πω κάτι. Τα κορίτσια τώρα είναι όριμα κορίτσια που ξέρουν πολύ καλά τι του και εγώ νομίζω ότι κάνουν. Αλλά να πω κάτι. Θα γινόμασταν πολύ κίτρινοι, αλλά δεν θα το προχωρήσουμε. Το θέμα σε αυτές τις περιπτώσεις ξεσχίσει. Αλλά δεν θα ανοίξουμε την πόρτα του. Το θέμα είναι όλα αυτά τα χρόνια. Τι γίνεται με αυτά τα παιδιά, δηλαδή υπάρχει οικονομικό από πίσω background το οποίο συνεισφέρουν και οι δυο γονείς, συνεισφέρει εγώ ο ένας γονιός, συνεισφέρει η Εύη, ο Λάμπης, υπάρχει ναι. Αυτό, είναι πολύ σημαντικό. Οι δικές μου πληροφορίες πάντως λένε ότι η γυναίκα αυτή δεν έχει οικονομική βοήθεια από πουθενά. Ωραία, αν όμως ισχύει αυτό, γιατί βγαίνει τώρα ο Λάμπης στην τεράτα και λέω θα πρέπει να ερωτηθώ. Αλλά αυτά είναι παιδιά πολύ δικά. Μπορούμε να σχολιάσουμε μια φωτογράφηση, την αισθητική της, το